Η αντιπαράθεση με το ΠΚΚ ήταν σίγουρα πιο σοβαρή από ό,τι εξηγεί επίσημα η Τουρκία, γιατί ήδη έχει περάσει σε ένα άλλο στάδιο. Θα υπάρχει μια έρευνα για όλα τα λάθη που έγιναν από τις τουρκικές δυνάμεις και αυτό σημαίνει ότι το παίρνουν πολύ σοβαρά και ουσιαστικά θεωρούν ότι δεν ήταν τόσο πολύ μια νίκη της επίθεσης του ΠΚΚ, παρά μια ήττα της άμυνας των τουρκικών δυνάμεων. Αυτό που μπορούμε να πούμε σε γενικές γραμμές και ισχύει για την Τουρκία είναι ότι κάθε φορά θεωρεί ότι το ΠΚΚ είναι μια απειροελάχιστη δύναμη την οποία μπορεί να ελέγχει με κάθε τρόπο, γιατί υποτίθεται ότι η Τουρκία είναι υπεροπλισμένη ενώ το ΠΚΚ δεν είναι. Απλώς κάνουν μερικά τεχνικά λάθη και σε επίπεδο τακτικής. Δηλαδή η γνώση του εδάφους από το ΠΚΚ είναι πολύ καλύτερη. Επίσης, όταν υπάρχουν δύσκολες καιρικές συνθήκες, πάντοτε συμφέρει αυτόν που ξέρει καλά το έδαφος. Άρα, άμα θεωρείς ότι απλώς είσαι στην περιοχή και επειδή είσαι πιο ισχυρός, ελέγχεις τα πάντα, κάνεις λάθος, γιατί όταν είναι δύσκολες οι συνθήκες, είναι μια καλή ευκαιρία για τους πιο αδύναμους να κάνουν επιχειρήσεις γνωρίζοντας το έδαφος, γνωρίζοντας πώς λειτουργεί με αυτές τις καιρικές συνθήκες και αξιοποιώντας το στο έπακρον. Εκεί πέρα υπάρχει η δημιουργία κόστους. Άρα η γενική προσέγγιση βέβαια της Τουρκίας πάνω σε αυτά τα θέματα είναι ότι σίγουρα θα πάρει μερικά κεφάλια από τους μεν και από τους δε για να δείξει το παράδειγμα προς τους άλλους. Αλλά το θέμα είναι πάντοτε το ίδιο. Σε τακτικό επίπεδο πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός, γιατί όταν θα υποστείς μια ήττα προέρχεται συνήθως από μια ελάχιστη προετοιμασία της αντιμετώπισης ενός κινδύνου. Το ΠΚΚ λειτουργεί για την απελευθέρωση της πατρίδας του. Η Τουρκία λειτουργεί εντελώς διαφορετικά και το ξέρουν πολύ καλά και οι στρατιώτες, παρόλο που έχουν αυτή την πλήση εγκεφάλου. Κατά συνέπεια υπάρχει μια ασυμμετρία πάνω σε αυτό το πλαίσιο. Ο ένας θέλει να απελευθερώσει την πατρίδα του, ο άλλος θεωρεί ότι πρέπει να έχει τον έλεγχο ενός χώρου. Αυτή η ασυμμετρία την καταλαβαίνουμε και σε επίπεδο ηθικού, γιατί αυτός που θέλει να απελευθερώσει τη χώρα του θα κάνει κινήσεις οι οποίες είναι πιο τολμηρές. Αυτός που θέλει απλώς να ελέγχει τον χώρο δεν θα το κάνει, δεν έχει κανένα όφελος σημαντικό. Άρα θεωρεί ότι αυτό που κάνει επαρκεί. Όμως αυτό που κάνει δεν επαρκεί όταν ο άλλος διεκδικεί περισσότερα και εδώ φάνηκε η διαφορά.